κυκλοφορεί. Δηλαδή λέγεται ότι ο Κύριος με την Παναγία μάλωσαν. Γελάτε. Βέβαια, δικαιολογημένα γελάτε. Όταν ήταν 12ετής, γι' αυτό δεν έχουμε πολλά χωρία της Αγίας Γραφής που να αναφέρονται στην Παναγία, παρά μόνον ότι τυχαία συναντήθηκαν στο γάμο της Κανά. Εσείς τι λέτε γι' αυτό? Τι να πω? Αν πρέπει να είμαστε υποχρεωμένοι να απαντάμε σε μορίες, τι να πω? Αλλά επειδή δυστυχώς αυτές οι μορίες παίρνουν έκθεση και γίνονται αντικείμενο αντιλήψεως πολλών χριστιανών μας, γι' αυτό δυστυχώς είμαστε υποχρεωμένοι να απαντούμε σε αυτές τις μορίες και να βάζουμε ακόμα τη μύτη μας μέσα στον οχετό αυτών των πραγμάτων, για να αναπνέουμε ό,τι αναδίδουν αυτές οι θέσεις βρώμικο και δυσόδες. Λοιπόν, θα μου πείτε, πεδαριώδες δεν είναι αυτό το ότι η Παναγία μάλασε με τον Χριστό? Και ότι τότε, άμα ήταν 12 χρονών και τα λοιπά, και φαίνεται ότι θα φύγει ο Χριστός από το σπίτι, κάπως έτσι θα το υπονοεί η απορία, και ότι όταν πέρασαν καμιά 20 χρόνια, τότε που ο Χριστός ήταν περίπου 30 χρονών, φαίνεται ότι εκείνος ο γαμπρός στην Κανά θα κάλεσε την Παναγία, θα κάλεσε και τον Χριστό, μπορεί ο άνθρωπος να το κάνει και λίγο επίτηδες για να τους συμφιλιώσει. Έτσι κάπως θα πρέπει να τα φαντάζονται εκείνοι οι οποίοι τα λένε αυτά. Αν μιλάμε ότι ο Χριστός είναι ο ανθρωπίσας Θεός Λόγος, μπορούμε να μιλάμε έτσι? Αλήθεια, μπορούμε να μιλάμε έτσι με τόση ευκολία και ασέβεια? Και μπορούν χριστιανοί, όχι εκείνος που έβαλε την απορία, αλλά εκείνοι που λένε αυτά, μπορούμε να μιλάμε έτσι? Τότε σημαίνει ότι δεν μπορούμε να πιστεύουμε στη θεανθρωπίνη φύση του Χριστού, διότι ο Κύριος είναι θεωμένος. Άμα συλλήψει, δηλαδή από τη στιγμή που συνελήφθη στα σπλάχνα της Θεοτόκου, είναι θεωμένος. Άκουσα το μεσημέρι μια άλλη απορία κάποιων άλλων στο μοναστήρι, άλλων ανθρώπων, νεαρών, μαθητών και αυτών, ότι ο Χριστός λέγει ήταν αμαρτωλός, και αυτό το λέγει και το δικαιολογεί η θεολόγος στο γυμνάσιο. Δεν είναι η θεολόγος αυτή στη Λάρισα, είναι κάπου αλλού, δεν έχει σημασία όμως. Ότι βέβαια λέγει ο Χριστός σαν άνθρωπος δεν είχε αμαρτίες. Μα δηλαδή δεν μπορεί να καταλάβει κανείς πια σε ποιο σημείο βρίσκεται η πίστη μας, δηλαδή η κατήχησή μας για το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού. Ο Χριστός, παιδιά μας, συνελήφθη στα σπλάχνα της Θεοτόκου, ασπόρος, συνελήφθη με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Συνεπώς, η ανθρωπίνη φύση του Χριστού ή το θεωμένη από τη στιγμή που ο Κύριος συνελήφθη και μετέδωσε την θέωση, τη Θεία Δόξα, και εις την Θεοτόκον. Όπως ακριβώς το προφητικό χάρισμα μετέδωσε ο Ιωάννης, ενώ ακόμη ήτο εις τα σπλάχνα της μάνας του, της Ελισάβετ, και η Ελισάβετ προφητεύει όταν δυνάμει του προφητικού δο χαρίσματος του Υιού της που είναι στα σπλάχνα της ακόμα. Δεν είχε γεννηθεί ο Ιωάννης. Και λέγει η ίδια η Ελισάβετ, άμα είδε την Θεοτόκον, επειδή, το δικαιολογεί, εσκύρτησε το βρέφος εν την κοιλία της, δηλαδή ένα σκύρτημα χαιρετισμού προς ποιον? Προς την άλλην άβυσσον, διότι η κοιλία της γυναικός είναι μία άβυσσος στην οποία βρίσκεται το έμβριον, και εκ της αβύσσου της κοιλίας της Ελισάβετ ευρισκόμενος ο Ιωάννης χαιρετά την άλλην, στην άλλην άβυσσον τον Κύριον, τον Ιησού Χριστόν, που είναι στα σπλάχνα της Παναγίας. Δεν λέγει ένας ψαλμικός στίχος, και δεν είναι δική μου η ερμηνεία, άβυσσος άβυσσον επικαλείται? Είναι ωραία αυτός ο ψαλμικός στίχος. Και παίρνει το προφητικό χάρισμα η Θεοτόκος, συγγνώμη, η Ελισάβετ. Και τι λέγει εκείνο το καταπληκτικό στην Παναγία? Πώς και έγινε έτσι να με επισκεφθεί η μητέρα? Ξέρετε, ξαδέλφες ήσαν ξαδέλφες. Η μητέρα του Κυρίου μου. Πού ήταν ο Κύριος της Ελισάβετ? Στα σπλάχνα της Παναγίας.
θεωμένος ο Κύριος. Και μιλάμε ότι ο Κύριος μπορούσε να είναι αμαρτωλός, απειλαγμένος βεβαίως, απειλαγμένος του προπατορικού αμαρτήματος. Γιατί αν δεν ήταν απειλαγμένος του προπατορικού αμαρτήματος, πώς θα μπορούσε να μας σώσει? Γι' αυτό άνθρωπος δεν μπορούσε να μας σώσει παρά μόνο ο Κύριος με αυτόν τον τρόπο. Συνεπώς, βλέπετε πόσο βλάσφημα πράγματα λέγονται. Και να υπάρχει άγνοια, πάντοτε υπήρχε άγνοια. Το να υποβάλεις όμως τις θέσεις σου, θα λέγαμε άπιστα, και μάλιστα βάναυσα άπιστα, με τρόπον βλάσφημων και μάλιστα ηρωνικών πολλές φορές, αυτά τα πράγματα δεν είναι σωστά. Δείχνει μία πλέον έναν αποπροσανατολισμό των χριστιανών μας από το περιεχόμενο της πίστεως και ακόμη μία διάθεση ασεβίας. Όμως γιατί να λέμε αυτά και να μην πούμε και από πού ξεκινούν αυτά? Η αλήθεια είναι ότι κάπου έχουν την αρχή τους αυτά τα πράγματα, έτσι. Βέβαια, όπως όλα τα κακά, και αυτό το κακό στη Δύση υπάρχει. Συγκεκριμένα ανεπτύχθη στη Δύση και στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική, με εφαρμογή στην κεντρική Αμερική, το λεγόμενο, η λεγόμενη πολιτική θεολογία. Δηλαδή η θεολογία εκείνη η οποία υπηρετεί την πολιτική. Φυσικά την υπηρετούν κληρικοί, δηλαδή κληρικοί της δυτικής λατινικής εκκλησίας, της φράγκικης, όπως λέγεται η εκκλησία του Πάπα, φράγκικη εκκλησία. Έχω ένα βιβλίο μπροστά μου, σας το έχω ξαναδείξει αυτό πέρσι πρόπερσι, δεν θυμάμαι, και το βιβλίο αυτό λέει το Ευαγγέλιον, το Ευαγγέλιον της Επανάστασης των Σαντινίστας. Αυτό βέβαια αν το διαβάσει κανείς, πρώτα-πρώτα θα χάσει τον καιρό του. Ύστερα θα βρει τέτοιες μωρές θέσεις που θα έλεγε κανένας ότι μα δεν άνοιξαν οι άνθρωποι αυτοί ποτέ την Αγία Γραφή να δουν λίγο πιο σωστά το Ευαγγέλιο. Να φανταστείτε ότι το γράφει αυτό το βιβλίο κληρικός, που υποτίθεται όλοι οι κληρικοί της Δυτικής Εκκλησίας είναι θεολόγοι. Είναι θεολόγοι. Μα τότε, τι να πω τότε, άμα δεν έχεις το Πνεύμα του Θεού, άμα δεν έχεις τους πατέρες οδηγό στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, τι μπορείς να λες? Ακούστε λοιπόν, υποτίθεται εδώ ότι είναι ένας κύκλος κάποιων νέων ανθρώπων, κύκλος Αγίας Γραφής λέει. Είναι μερικοί, λέει και τα ονόματά τους εδώ, και συζητούν, αφού διαβάσουν ένα χωρίο της Αγίας Γραφής, δύο χωρία, μια περικοπή τέλος πάντων, και κάνουν ανάλυση, συζήτηση. Και η μορφή που γράφεται το βιβλίο είναι αυτή. Τον παρεκάλεσαν, λέγει, να μην χαθούν όλα αυτά, αλλά να διατυπωθούν σε ένα βιβλίο. Όταν ο Ιησούς ήταν 12 χρονών, είναι το κείμενο που διάβασαν, είχαν ανέβει στα Ιεροσόλυμα σύμφωνα με το έθιμο της γιορτής αυτής. Κατά την επιστροφή τους, όταν η γιορτή είχε τελειώσει, το παιδί Ιησούς παρέμεινε στα Ιεροσόλυμα χωρίς να το αντιληφθούν ο πατέρας και η μητέρα του. Αυτό από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Πολύ καλά. Τη συζήτηση ανοίγουν οι νέοι, γράφει τώρα. Μανουέλ, Μανώλης, απειθάρχησε, δηλαδή ο Χριστός, τους ξέφυγε. Ο νέος οφείλει να μην υπακούει στους γονείς του όταν τον θέλουν μόνο για αυτούς. Όταν θέλουν να τον κρατούν μακριά από τα κοινά, και κοινά είναι η πολιτική, από τη δουλειά του με τους άλλους νέους, από το καθήκον του, από τον αγώνα. Λαουρεάνο, άλλος της παρέας, σαν τους αντάρτες που πάνε να πολεμήσουν παρακούοντας τη θέληση των γονιών τους. Ένας γέροντας λέει στην παρέα τώρα, είναι σωστό ένα παιδί 12 χρονών να κάνει ένα τέτοιο πράγμα? Δεν θα έπρεπε να ζητήσει την άδεια? Δεν θα του αρνιόνταν? Πρέπει να δούμε και τον πόνο που προκάλεσε στους γονείς του όταν κατόπι άρχισαν να τον ψάχνουν. Και η Μαρία του έκανε αυστηρές παρατηρήσεις. Ένας άλλος νέος, ίσως να μην του το επέτρεπαν, και έτσι αναγκάστηκε να ενεργήσει όπως ενήργησε. Ο Ιησούς μας δίνει ένα παράδειγμα ανεξαρτησίας απέναντι στην οικογένεια. Βέβαια τότε μάλωσε με την Παναγία τη μητέρα του. Πολύ δικαιολογημένα, εξού και η απορία. Και τελειώνει το κεφάλαιο αυτό, τι να σας πω, λέει, φρίκι.
Είναι φρίκι δηλαδή τι λέει αυτό το βιβλίο μέσα. Φίλιππε, Φίλιππος, άλλος της παρέας. Το συμπέρασμα είναι λοιπόν πεντακάθαρο. Από τα μικρά του χρόνια ο Ιησούς ήταν επαναστάτης. Λοιπόν, όταν γράφονται τέτοια βιβλία μεταφρασμένα ελληνικά και τα λοιπά, είναι δυνατόν να μην υπάρχουν τέτοιες μορφής απορίες? Να γιατί προσβάλλεται, παιδιά, η ευσέβεια, και έτσι σκεφτόμαστε και έτσι μιλάμε. Διότι πια δεν έχουμε το μυστήριο της ευσεβίας, αλλά έχουμε εδώ ένα αναποδογύρισμα αυτού του μυστηρίου της ευσεβίας και βάζουμε ό,τι ο διάβολος μας υποβάλλει στο μυαλό μας.